Βίλα θα βγάλει την σέντρα. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια του Κόπριβετς και θα καταλήξει στο βάθος της εστίας της Ανόρθωτς μόλις το δεύτερο λεπτό εδώ. Με αυτό το γκολ καραμπόλα λοιπόν από την απόκρουση του Σλοβαίνου και την κόντρα, την αναπήδηση της μπάλας πάνω στον Αλμπέρτο Αγουιλάρ. Γκονσάλβες. Ωραία κίνησή του, μένει όρθιος, θα πέσει στην περιοχή και θα δώσει το πέναλτι ο Λεόντιος Στράτος. Πέναλτι το οποίο χρεώνεται ο σκόρερ της, ο δημιουργός του τέρματος της Ένωσης, ο Βίλα, και βρίσκει το αντίστοιχο του Γκονσάλβες χωρίς να βρει την μπάλα, καθαρή περίπτωση. Εκτελεί ο Γκονσάλβες, ξεγελά τον φύλακα της ΑΕΚ, 1-1 στο 37ο λεπτό η ανόρθωση. Πέρασε ο Χριστοδουλόπουλος, κάπου με το αριστερό, η μπάλα θα φτάσει στον Αραβίδη. Ο Οικονομίδης τελευταία στιγμή, το σούτ και το τέρμα από τον Ούγο Αλμέιδα στο 41ο λεπτό. Εδώ ο Χριστοδουλόπουλος θα γυρίσει την μπάλα. Ο Αραβίδης δεν θα καταφέρει να κάνει το τελείωμα, έκλεψε ο Οικονομίδης, ουσιαστικά όμως έστωσε την μπάλα στον Αλμέιδα. Σε μια φάση που πρωταγωνίστησαν οι τρεις αλλαγές του Τιμούρ Κετσπάγια. Πιεστική και διεκδικητική στο δεύτερο ημίχρονο η ανόρθωση. Κολούγκα εδώ έκανε ένα τέλειο κοντρόλ με το τακουνάκι, δεν το έπιασε όμως το τελείωμα. Έκλεψε ο Χριστοδουλόπουλος, Γιώχανσον για τον Αλμέιδα. Πολύ ωραία είδε το Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος σε θέση βολής απέναντι στον Κόπριβετς θα κάνει και την τρίπλα, το τελείωμα. 3-1 για την ΑΕΚ με σκόρερ τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στο 73ο λεπτό. Ξανά η υπέροχη πάση στον κενό χώρο από τον Αλμέιδα. Ο Χριστοδουλόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα, θα κάνει μια τρίπλα στον Καλδερόν και απέναντι στον Κόπριβετς θα σημαδέψει τη γωνία της εστίας της ανόρθωσης για το 3-1 στο 73ο λεπτό για την ΑΕΚ. Θα βγάλει την σέντρα, πήγε για το γυριστάρι στο τέλους, Οικονομίδη στο σούτ, ο Ανέστης σε κόρνερ.